Γεια σας λοιπόν, είμαι εδώ πέρα για να ξεκινήσω μια νέα σειρά στο κανάλι όπου θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λίγο πολύ έχει πεθάνει αυτή την περίοδο, αλλά εμείς σαν ένας νέος κράτος θα βουτήξουμε πάλι μέσα στην κόλαση, μέσα στον Άδη, θα το αρπάξουμε το μαλλιά και θα το φέρουμε πίσω στην κορυφή του ελληνικού YouTube και όχι μόνο, του πανελλήνιου YouTube. Μας βλέπει όλη η Ελλάδα παγκοσμίως, είναι κάποια δικά ομοίου αυτά, μην δίνετε σημασία. Και από ό,τι έχετε καταλάβει λογικά από τον τίτλο, θα παίξουμε Minecraft. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν, επιλέγω single player. Κάνουμε ένα νέο κόσμο, τον οποίο θα το ονομάσω Nestorius Empire. Θα βάλουμε hardcore. Εδώ όχι κωδικούς, όλα τα άλλα τα αφήνουμε έτσι. Και φτιάχνουμε το νέο κόσμο μας. Είμαι ενθουσιασμένος, έχω σκεφτεί κάποιο concept για το πώς θα κινηθούμε, που θα σας το πω μόλις ξεκινήσει ο κόσμος. Περιμένετε να δημιουργηθεί πρώτα. Ωραία. Αρχικά μαζεύουμε ξύλο όπως πάντα. Το πρώτο δέντρο που είδα θα το φάω ολόκληρο. Είμαι ψυχαναγκαστικός και μου αρέσει να τα διαλύω ολόκληρα τα δέντρα. Εντάξει, τώρα αν δεν γίνεται δεν θα τρεχαρντάρω. Αυτό που σας έλεγα πριν για τον κόσμο είναι ότι θέλω να φτιάξουμε ένα κάστρο, εντάξει, να είναι έτσι σαν να είμαστε υπότες, βασιλιάδες, κάτι τέτοιο. Οπότε και έχω σκεφτεί κάποιες ιδέες, όπως για παράδειγμα το ότι το μέρος που θα διανυκτερεύσουμε σήμερα, αυτό το βράδυ, θα είναι το μέρος όπου θα μπει ο θρόνος στο κάστρο, για να έχει σημασία. Χαμηλώνουμε τη μουσική, γιατί καλή νοσταλγία, αλλά δεν αντέχεται πολύ η μουσική. Εδώ είναι η μουσική, να δούμε. Μας έβγαλε σε καλό σημείο, έχει και αγελάδες για να φάμε και ξύλο. Γιατί είμαστε εγκόμενα. Ελπίζω να το αλλάξω αυτό κάπως. Θα κατεβάσουμε skin βασικά, δεν θα το αφήσω έτσι. Κάντε υπομονή σήμερα, θα είμαστε αυτή η κοπέλα. Δεν πειράζει. Αχ. Ευτυχώς έκανε κατευθείαν αναπλήρωση. Πάμε να κάνουμε τα πάντα σε ξύλινο. Αυτές οι αγελάδες ακούνται απειλητικά κοντά μου. Και ένα σπαθάκι το θέλουμε. Και ένα τσεκούρι για να κόψουμε παραπάνω ξύλα. Τι κάνει η αγελάδα, θα τη σφάξω. Θα κάνω και ένα φτιάρι αφού τα φτιάξα όλα τώρα. Μ' ακούμπησες ρε. Καλό θα είναι να κάνουμε μια φάρμα, δεν πεθαίνει κιόλας. Το παίρνουμε αυτό μαζί. Και συνεχίζουμε. Άρα από ό,τι καταλάβατε έχει σημασία το μέρος που θα κοιμηθούμε σήμερα. Γιατί θέλουμε να μπει το παλάτι εκεί πέρα. Το βασίλειο, το κάστρο. Και να πάω λίγο πιο χαμηλά, να βρούμε λίγο πέτρα τέλος πάντων. Ένα γουρουνάκι μόνο του. Και άλλο γουρουνάκι. Πού πας καημένο γουρουνάκι. Χρειάζομαι κρέας. Δεν ψοφάει το άτιμο. Ωραία. Νομίζω έχουμε αρκετό κρέας για την πρώτη βραδιά. Ας φάμε ακόμα μια γελάδα γιατί έχει πολλές. Κομπλέ. Και συνεχίζω εδώ πέρα, ψάχνω για λίγο πέτρα. Πάμε χαμηλά. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι βάλτοι. Δεν θέλω να γίνω βασιλιά στους βάλτους. Σκάβω κάθετα που είναι λίγο νουμπίστικο. Ωχ, έχει σπηλιά εδώ. Ακούω ζόμπι. Τρία. Χρειαζόμαστε αρκετά ώστε να φτιάξουμε και ένα φούρνο το βράδυ. Ωραία, έχω μαζέψει αρκετή πέτρα πιστεύω. Πόσο έχω? 16, δεν πάω τώρα στα ζόμπι. Να, εδώ έχει σπηλιά. Ωραία, θέλω λίγο να δούμε πού περίπου θα μπει το κάστρο. Ενώ μαζεύω τις πρώτες ύλες. Θέλουμε και coil, οπότε έκανα μαλακία που έφυγα.
Ίσως πρέπει να ξανακοιτάξω τη σπηλιά για να βρούμε λίγο πετρέλαιο, ρε παιδί μου. Να το. Το παίρνω από εδώ. Για να ψήσουμε τις πρώτες μπριζόλες μας. Ωραία. Ωραία. Θα είμαστε καλά την πρώτη νύχτα. Τώρα το μόνο που μένει ουσιαστικά. Α, και λίγο προβατάκια ανέβρισκα, θα ήμασταν μάγκες. Κότες έχει. Βρήκαμε τα πάντα εκτός από πρόβατα, ρε φίλε. Εκτός αν πέρασαμε πρόβατα και δεν θυμάμαι. Μέχρι και. Πώς λέγεται. Χταπόδι. Oh, one hit. Βάλεσα critical πριν. Ρε, ψόφαρε, τι κότα είναι αυτή. Είπα θα μου δώσει armor. Diamond. Όχι, δεν θέλω το παράδειγμα στους βάλτους. Δεν είμαι βασιλιάς του βάλτου. Ούτε της ζούγκλας. Της ζούγκλας. Α, πρόβατα. Μας φέρεται πολύ γενναιόδωρα το παιχνίδι, θα έλεγα. Ένα. Σόφα. Δύο. Τρία. Εντάξει, έχω βάλει αυτό μπροστά στην οθόνη. Καλύτερα. Πάμε τώρα, το μόνο που θέλω είναι να βρούμε το σημείο που θα κοιμηθούμε. Που όπως είπα πριν είναι σημαντικό σημείο. Εκεί μου φαίνεται τώρα ο μέρος που έχει μικρούς λόφους. Αλλά όχι στη ζούγκλα. Ω, βλέπω το τέλειο σημείο. Πρέπει να βρούμε ένα σημείο έτσι να είναι ψηλά, άλογα. Ωραία, φίλε, έχουμε τα πάντα. Πολύ γενναιόδωρο map. Χαίρομαι γι' αυτό. Θα κάνουμε ένα τέλειο κάστρο ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε σαν πρίγκιπες, βασιλιάδες, υπότες. Κουράστηκε, ρε. Ανεβαίνω. Το έχω στο hardcore, ρε. Λάμα! Τα λάμα δεν τα θυμάμαι. Παλιά όταν έπαιζα εγώ δεν είχε λάμα. Είναι καινούργια προσθήκη. Ωραία, το κάστρο μπορεί να μπει εδώ ή εκεί. Εδώ που έχει λάβα είναι πιο hardcore. Όπα, και εκεί μου αρέσει που έχει χιόνι. Το βλέπετε τι ωραίος λόφος είναι αυτός εκεί στο βάθος. Καλά, μπορούμε να το επεκτείνουμε μετά. Και να ξεκινάει από το χιόνι και να φτάνει στη λάβα. Εντάξει, το τερμάτισε αυτό, άμα γίνει θα θέλει χρόνια. Μεταξύ, άμα πεθάνεις στο hardcore, τα χάνεις όλα, ξέρετε. Οπότε, θέλει προσοχή. Αλλά δεν είμαστε αδερφές, το παίζουμε έτσι real. Ανεβαίνω προς τα πάνω. Για να δω πώς είναι αυτό το μέρος. Είναι ψηλά, είναι ωραία. Βλέπεις, ουσιαστικά έχει εδώ ζούγκλα. Εδώ είναι πιο. Πώς λέγεται. Αλλά ξέρεις τι μου τις πάει. Μου φαίνεται κάπως μικρό. Αλλά μπορούμε να το ψηλώσουμε, να το μεγαλώσουμε με dirt. Είναι καλό σημείο, λέτε. Και τα χιονίζει πάντα. Δώστε μου ένα λεπτό να σκεφτώ. Να μείνουμε εδώ. Τι να πάμε εκεί που είναι τα μετέωρα. Από εκεί ήρθα. Εν τω μεταξύ έχω πάει στα μετέωρα, άσχετο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, γαμάν τα μετέωρα. Ωραία. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Βασικά, εκείνο είναι ξέμπαρκο, ρε φίλε. Είναι ήδη σαν κάστρο. Ενώ εδώ πέρα έχει ένα λόφο, έτσι. Ωραία, μάγκες, το αποφάσισε. Το κάστρο θα γίνει. Αχ, δεν το αποφάσισε. Είναι δύσκολη επιλογή.
Καθίστε να ανέβω ξανά πάνω για να δούμε ξανά πώς ήταν. Πριν νυχτώσει. Θα γίνει εκεί. Μη χάσεις! Αχ. Δεν ξέρω, εν τω μεταξύ, σε πόσα κουτάκια τρώει full damage, ίσως στα 4. Πάμε προς τα εκεί να δούμε. Νυχτώνει. Πρέπει γρήγορα να αποφασίσω. Βασικά όχι, είμαι βέβαιος. Αυτά εκεί τα άκυρα κομμάτια με ευριάζουν πάλι. Γρήγορα θα νυχτώσει, προχωρώ! Πέφτει ο ήλιος. Δει. Ωραία, μάγκες. Εγκαταλείπουμε την ιδέα υψώματος. Βασικά έχει και ύψωμα, έχει και δύση. Το κάστρο θα γίνει εδώ. Εδώ θα είναι η αίθουσα του... Εδώ, αυτό που κάνω τώρα είναι το δωμάτιο του θρόνου. Το οποίο θα μεγαλώσει, αλλά θα θυμόμαστε πάντα πως το πρώτο βράδυ κοιμηθήκαμε εδώ. Κάτσε τώρα για να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Έχω άλλα υλικά. Θα βάλουμε λίγο ξύλο αναγκαστικά. Έλα. Το παίζω full safe. Αχ, λούσαμε ένα κουτάκι. Ωραία. Και εδώ θα είναι το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθούμε στο δωμάτιο του θρόνου. Γύρω από αυτό το μέρος... Δώστε μου ένα λεπτό. Γύρω από αυτό το μέρος θα μπουν τα πάντα. Θα μπουν οι τείχοι. Θα μπουν τα άλλα δωμάτια. Μέχρι να κάνουμε ένα τέλειο βασίλειο. Πώς πάω από φαγητό που πίνα, καλά είμαι. Και καλό... το κρεβάτι χωράει εδώ. Για να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι λίγο, το πάω ένα στή πιο κάτω το κρεβάτι. Εδώ θα είναι το κρεβάτι. Όπα. Κάλυψα το γρήγορα. Είμαστε hardcore. Και φτιάχνουμε και το κρεβάτι που είναι κάπως έτσι. Και είμαστε μάγκες. Leave the bed. Α! Πώς μπορώ να σωθώ από αυτή τη λούπα. Ουα! Μαλάκα πόσο... Ακραίο! Τι πήγε να γίνει. Θα συνεχίσουμε. Δεν εγκαταλείπω. Είμαστε στο hardcore και είσαμε μια... Κοίτα. Γιατί δεν κάνει ριζέν γαμό. Ψήσε και αυτές τις μπριζόλες. Τώρα θα κάνει ριζέν. Ωραία. Μαλάκα. Το θυμάμαι αυτό. Πώς το ξέχασα γαμό το. Φοβάμαι να κοιμηθώ εδώ. Γαμό το σπίτι μου. Πού έχτισα κι εγώ τρελός. Ωραία, τώρα νομίζω είναι safe. Παραλίγο να χάσουμε την πρώτη μέρα. Κοίτα, τώρα θα μπορούσα άνετα να ισχυριστώ πως δεν έγινε αυτό και να κόψω αυτή τη σκηνή και να το ξεκινήσω από εδώ. Αλλά δεν θα το κάνω. Το κρατάμε αληθινό. Αν έχανα έτσι, θα τελείωνε η σειρά εδώ στο πρώτο επεισόδιο και θα κάνουμε μια νέα σειρά, με άλλο concept. Ωραία, μάγκες. Και κάπως έτσι, με τον παραλίγο θάνατό μας, θα τελειώσει το πρώτο επεισόδιο.
Τώρα εγώ θα κοιμηθώ εδώ πέρα και θα πάρω και τα υπόλοιπα πράγματα από το φούρνο και σας περιμένω να βρούμε μαζί και θα γίνει στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα λέμε Bass is surrounded, think I finally found it. So I'm gonna mount it like an ex-girlfriend. I'ma get it back, make a couple racks as I make a couple tracks.